εν αμαρτωλή επό της γης, και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, του σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντερ σοφία επί ίσως, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Η ερπίσιμον Κύριε, δόξα Σε. Και της των πάντων ενώσεως Κύριου Δαϊθώμε. Κύριε Ιησού. Και της Αγίας του Χριστού μεγάλης εκκλησίας του Κυρίου Δαϊθώμε. Κύριε Ιησού. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαδίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εαυτό του Κυρίου Δαϊθώμε. Πατρός ημών Αθαναήλ, ημίου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε. Έμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήρθησεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Αφανώς εξών μήκων σε, ο Θεός προσελάβετο, προείδος του βίου σου την Χριστότητα, εν δεν αξίως διέπρεψαν, ειδών καθαρότητη και ακούσιμη ερείς, αρετών τεμιότητων, ως περάγγελων, και ασκήσιε δόξα σας, συντώνω των θαυμάτων ετεργία, χιλιανέ, Thank you.
ευχή. Όλοι μαζί. Και η αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέ εις εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετητήσονται. Ότι ο Θεός επείρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασιν αυτούς και ως ολοκάρπομα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούσιν έθνη και κρατήσουσιν λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας, υπεπιθώτες επ' αυτό ως ημίσους εν αλήθειαν και η πίστη εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντας Θανάτων. Σοφία πρόσχομεν. Δίκαιη εις τον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρεξίσκω. Διεπτόλεψαν το εγώσιν της αφραπίας και το διάλειμμα του κάλους και εξηρός Κυρίου. Ό,τι δεξιά αυτούς και πάσε αυτούς και το ραχείον υπερασπιεί αυτόν. Δίψετε επανοπλία των ζήλων αυτού και οπλοποιήσε την κτήση της άμυνα ανεχτρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και επερυθίσετε κόρυθα κρίση ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων, οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήνη και ρομφαία, συνεκπολεμήσει αυτόν ο κόσμος επί της παράθυνας. Πορεύσονται εύστοχοι πολίτες αστραφών και ας από ευκή του τόξου των νεφών επισκόπων αγούνται και οι πετροβόλοι θυμούν πήρε την ψωνία χάλαζε. Αγανακτήξει κατά τον είδο θελάσεις, όταν μη δε συγκαλούσε να πατώπους, αντιστήσεται αυτού πνεύμα δυνάμεως και ο δέρα ψακμίσε αυτούς και ερημώσει πάσα την ανομία και η υγροπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσα τον Βασιλή και σύνεται. Μάθετε δικαστέ περά του γη. Ερωτήσαστε εκλογτέντε πλήθου και για καβρωμένοι επιόκληση εθνών.
ότι εδώ έχει παράκυρη κράτησιμον και η δυναστεία παρεψίστου. Σοφία Σολομόντου στο ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Δίκαιος εν φθάση και ευτής εν αναπαύση έσες. Γύρας γαρτίβιον ούτω πολυχρόνο ουδέ αριθμό έτων με μέτρετε. Πολιά δε έστι φρονήσεις ανθρώπης και η ηλικία γύρος βίος εκλείδωτος. Ευάρισος θεογενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Και πάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού, η δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Πασκανία γάρ, παφλότητος αμαυρή, τα καλά και ρεπασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγου εκπλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γάρ ειν κυρίω η ψυχή αυτού, για τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες διανία το τιούτον, ότι χάρις και έλεος εν σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής, άσιες της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούσιμων γένους, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, και των σωμάτων ασφαλεία. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, επισκέψεως, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ενωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, δωρητών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού, των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, μετά των συζύγων, τέκνων, γονέων, αδελφών και συγγενών αυτών, υγείας, σωτηρίας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν ταύτην, την ενωρίαν την ίσον ημών, την χώραν ημών, πάσαν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέει σε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των θεών ημών, φωνήστης δε ίσιος ημών των αμαρτωλών και λέει ημών. Δέσποτα πολύ ελέ, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της πανυπερευλογημένης και παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Νοερών δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών. Του εν Αγίης Πατρός ημών Μελίφρονος Επισκόπου Κόου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδωρών Τύρωνος και Στρατιλάτου, Παντελεήμονος του Ιαματικού και Μηνά του Θαυματουργού, των Ιερών Μαρτύρων, Χαραλάμπους, Ελευθερίου και Βλασίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών, Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Εκατερίνης, Κυριακής, Φωτεινής, Μαρίνης, Παρασκευής και ειρήνης,
των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων, Ιωάννου του Κόλου και Χρήστου του εκπρεβέζης των Αυκλήρων, των ενκών μαρτυρισάντων. Νικήτα του Νησίριου του Εγχείο μαρτυρίσαντος, Παρθενίου ιερομάτριος του εν Πάτμων, Ιωνά του Εκλέρου και Ιωνά του Γαρμπή του Νησίριου των εν Λειψώ μαρτυρισάντων, Φανουρίου του Νεοφανούς και Κωνσταντίνου του Ιδραίου των εν Τυρόδο μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών των εν Ασκήσει λαμψάντων, Χριστοδούλου του Ενκό και Πάτμο ασκήσαντος, Αρσενίου του Σκηνουρίου, Σάββατου εν Καλύμνο, Ιωάννου του εν Καρπάθο και Ανθίμου του εν Αστυπαλέα, Γερασίμου του Βυζαντίου και Λεοντίου των εν Πάτμο, Γρηγορίου του Γραβανού του Νησιρίου Μελετίου του εν της Λάρδο της Ρόδου, Αμφιλοχίου του Γέροντος του εν Πάτμο και των Οσίων Μητέρων ημών, Μελούς της Εμβουρίνη της Κοβ, ξένης και κασιανής της Πιτρίας, του Οσίου Πατρός ημών, στη Λιανού, Επισκόπου Παφλαγόνος του Θαυματουργού, ούτη Θεία και Πάσεπτο μνήμην επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντου σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον τη δέησιν ημών. Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρη, ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γεννήμιν δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημών. Αμήν. Ει βαργάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το Πνεύμα τη σου. Σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Και πλήθυνον αυτήν την Αγία Εκκλησία
την επαρχία Ιερά Μητροπόλη, νήσο και κομοπολιταύτη και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πίστους δούλους σου Αγίασον, και τους οίκους των εορταζόντων και προσφερόντων, και των οίκων των κτητόρων ευλόγησον. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζων και πληθύνων και τρέφων, και διακυβερνών και περικρατών και περιφρουρών και συνέχων, και διασφαλίζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσύρε το χέσταν και πείνασαν, Παναγία Τριά, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών.
Δέσποτα συγχώρησαν ομοίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και η ασθενία σημών έρχηματός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νύν και αϊ και σώνα στον ουρανό ημίν. Όλοι μας. Πάτερ ημών, ωρέν της ουρανής, άγιετο το όνομά σου, ευθέλετο η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς τα φύεμε τις οφειλέτε, και εμείς της εν έγκυση της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πολέμου. Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον εις άγγελων βίων εκπαιδώσε πεποθήσας και του παρακλήτου δοχείων ιερών εχρημάτισας. Διότιν των θαυμάτων δωρεάν και χάριν ιαμάτων δαψιλήν αναβλήθης θεοφόρες κυλιάνε της ευλάβος προβασίσι δόξα το δεδοκό της ίσχυ δόξα το σε στεφανός αντί δόξα το ενεργούν τη διά σου βασιλεία μάτων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να βρήν δεξαμένους υπαρθένε το χαίρε συν τη φωνή εσαρκούντο όντων όλων δεσπότης εν συν τη Αγία Κύβωτο ως επί ο δικαίος Δαβίδ εδείχτης πλατητέρα των ουρανών προστάσασα τον κτίζω. Δόξα το ενοικίσαν τη ενσύ, δόξα το προεσδόντι έξω, δόξα το ελευθερώσαν τη ημάς δια του τόκου σου. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, η αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανομόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ως τα σχέση και μηνύων και πραγματικών θείων αγίων και ενώ την Πάτερ Άσο Πάτερ και συγχυριακούς του Τιμίου Βρόμου και Βαθμού του Άρη, αλλά και δεν δόξα και αγαπημάρχος του Βούλου, αλλά και δεν δόξα και καλύτερη Μαρτή, Ρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων Τιμών. Επισκόπου Παυλαγόνος του Θαυματουργού, ούτε θεία και πάσεπτο μνήμην εορτάζομεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντοσου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάστια φυλά την πάντας ημάς. Καλησπέρα σας και βοήθειά μας πολλά πολλά πολλά
και ευλογημένα είναι εν ενέτης. Μας αξίωσε η χάρη του Θεού μας που είναι Άγιος, με τις ευχές και τις ευλογίες του Αυθέντου και Δεσπότου μας, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο και να ψάλουμε τον Εσπερινό για την αυριανή μεγάλη γιορτή, κατά την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Στυλιανού, του Εκπαφλαγόνος, του Προστάτου των Ιππίων. Και χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ στον όμορφο αυτό ναό, που η ευλάβεια και η πίστη της καλής μου δασκάλας, της θεολόγου, της Κατερίνας και του συζύγου της και της οικογένειάς της έφτισε και αφιέρωσε στην Ιερά μας Μητρόπολη και ενέταξε στην ενορία του Ζυπαρίου και φροντίζει ο πατήρ Ιωάννης, τον οποίο ευχαριστούμε τα τελετουργικά καθήκοντα όλα, όπως ευχαριστούμε και τους Αγίους Ιεροψάλτας, οι οποίοι λάμπριζαν την εορτή σήμερα. Ευχαριστούμε δάσκαλε κύριε Σακέλη, ευχαριστούμε τους μαθητές σου και τους φίλους σου που είναι στο ψαλτήρι. Όπως ευχαριστώ και όλους σας όσους βρίσκεστε σήμερα εδώ, στην όμορφη κοινότητά σας κύριε Πρόεδρε, γιατί έχετε μια πολύ όμορφη κοινότητα και τη φροντίζετε και σας ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε λοιπόν μερικά χρόνια πριν, στον 5ο αιώνα. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τον 5ο αιώνα. Μια ανάσα. Η ζωή είναι μια ανάσα, γιατί ο κόσμος είναι πλούσια φτιαγμένος γιάννη από τον Θεό. Και έτσι τρέχουν τα χρόνια και αυτά περνάνε, αλλά εμείς τα χαιρόμαστε και ο άνθρωπος είναι βασιλιάς μέσα στα χρόνια. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι αθάνατος. Γιατί αφήνει το σώμα του στη γη και η ψυχή του πηγαίνει στον παράδεισο και γίνεται αθάνατος και χαίρεται επομένως όλο το παρελθόν και θα χαίρεται και όλο το μέλλον. Γιατί οι ψυχές των ανθρώπων μέχρι την τελική κρίση βρίσκονται εν κινήσει συνεχώς. Βρίσκονται στον τόπο που έζησαν και βρίσκονται και συγχρόνως στον προθάλαμο περιμένοντας τη Δευτέρα Παρουσία. Είναι λοιπόν μεγάλη ασέβεια να νομίζουμε εμείς ότι κάποιοι άνθρωποι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και χάθηκαν. Είναι συνεχώς μαζί μας, απλώς εμείς είμαστε ατελείς, γιατί κουβαλάμε ακόμα το πύληνο σώμα και όσο και να το κάνουμε όμορφο και να το ωραιοποιήσουμε, σκεφτείτε να κρατάει κανείς, πόσα κιλά είμαι εγώ, 100, να κρατάει συνέχεια 100 κιλά χώμα και να περιφέρεται πέρα δόθε. Είναι ένα βάρος και αυτό το βάρος, ένας μόνος τρόπος υπάρχει για να μην σου είναι βάρος. Να ενεργοποιείς την αθάνατη ψυχή σου. Να χαίρεσαι την παρουσία των άλλων. Να προσεύχεσαι, να ζεις. Και επίσης αυτή η δυνατότητα το σκέφτομαι πολλές φορές, αλλά δεν είναι εύκολο να το πει κανείς. Βεβαίως τώρα δεν το λέω μεταξύ μας, γιατί είναι εδώ και στο σελίδα του κυρίου Γιάννη του Κιάρη και η Χαρίκλια και θα το πάθουν κι άλλα, αλλά δεν πειράζει να λέμε και τις αλήθειες. Έχασε ο πατήρ Ιωάννης πρόσφατα τη μητέρα του που την αγαπούσε και τη λάτρευε. Είναι εδώ η μητέρα σου, πατέρα Ιωάννη. Χαίρεται περισσότερο. Είναι πιο εύκολο να μετακινηθεί τώρα και να έρθει να σε βλέπει από ότι όταν ήταν ζωντανή και ήταν στην Κρήτη και πήγαινε εσύ και την έβλεπε. Αυτή η δυνατότητα είναι τόσο όμορφη δυνατότητα. Αλλά όμως τι κάνουμε εμείς? Αφήνουμε αυτά τα σακιά με το χώμα που κουβαλούμε πάνω μας να μας κάνουν πολλές φορές αυτό που λέει ο λαός μας, κουμάντο. Και έτσι, αντί να αφήσουμε την ψυχή μας ελεύθερη, να χαρούμε την παρουσία των άλλων, να δημιουργήσουμε, να βάλουμε σε μία υποτέλεια τα σώματά μας για να μπορούμε να δημιουργήσουμε πράγματα όμορφα, εγκλωβίζουμε και το πνεύμα μας και το ταλαιπωρούμε. Αυτά όλα που σας λέω, τα σκέφτηκε πολύ μικρός ο Στυλιανός. Όταν λοιπόν ανδρώθηκε και οι γονείς του το άφησαν μια τεράστια περιουσία, σκέφτηκε τι να την κάνω τώρα αυτή την περιουσία, ας την πουλήσω λοιπόν. Αλλά μόλις την πούλησε και η περιουσία ρευστοποιήθηκε, πάλι είπε τι να την κάνω αυτή την περιουσία, θα απελευθερωθώ από αυτό και βγήκε σε εκείνη την περιοχή. Η Παφλαγωνία είναι στη μέση της Μικράς Ασίας, είναι λίγο πιο πάνω από την Άγκυρα. Και μπήκε λοιπόν εκεί στο βουνό, βρήκε μια σπηλιά, άρχισε να σκητεύει, πλησίαζε μόνο τον ναό για να λειτουργηθεί, για να εξομολογηθεί. Και ασκήτευε εκεί. Και ήταν τόση η δύναμη της προσευχής του που άρχισε σιγά σιγά να θαυματουργεί.
Βρέθηκε τυχαία μια μητέρα εκεί και του έκανε παράπονα από το παιδί της ήταν άρρωστο. Και δεν ήξερε τι να κάνει και εκείνος είπε φέρτο. Και το ήταν μωρό και γι' αυτό το βλέπουμε στην εικόνα να κρατάει ένα παιδί που είναι στις φασιές, οργανωμένο. Και το πήρε στην αγκαλιά του και άρχισε να προσεύχεσαι, να προσεύχεται συνεχώς το... Το κατάλαβε το μωρό και τον κοίταξε και άμα δείτε τις εικόνες είναι πόσο όμορφα τα βλέμματα των μωρών, των παιδιών, των μικρών αυτών που κοιτάνε τον Άγιο Στυλιανό, είναι στο προσκυνητάρι η εικόνα να τη δείτε φεύγοντας. Και ενέργησε η χάρη του Αγίου Θεού και έγινε καλά το παιδί και αυτομαθεύτηκε. Πήγε χαρούμενη η μητέρα εκεί, παιδεύτηκε αυτός εκεί ο ασκητής που βρίσκεται στη σπηλιά. Αυτός εκεί μπορεί να κάνει καλά τα παιδιά σας και άρχισε να τρέχουν οι μανάδες. Πριν πεθάνει, εν ζωή, θαυματουργούσε συνεχώς. Και έφυγε από τον κόσμο αυτό όταν ήρθαν πια οι ώρες του και έγινε υπέργυρος. Αλλά έμεινε όμως αυτή η δυνατότητα της αγιότητας, γιατί δεν χάνεται όπως είπαμε προηγουμένως. Και έτσι σε εκείνη την περιοχή στην Παφλαγωνία δεν υπάρχει τώρα, από ό,τι γνωρίζουμε τουλάχιστον μπορεί να υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί, αλλά δεν υπάρχει κανένας χριστιανός. Δεν υπάρχει εκεί επίσημα κανένας ναός. Υπήρχαν πλήθος ναοί και πλήθος χριστιανοί, πολλοί, αλλά δεν υπάρχει κανείς εκεί. Υπάρχει το σπήλαιο του Αγίου, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι ακριβώς που είναι, γιατί είχαν μια φροντίδα οι κατακτητές και οι άθεοι να γκρεμίζουν ακόμα και τα σπήλαια των ασκητών. Αλλά όμως δεν υπάρχει εκεί και υπάρχει παντού. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν χριστιανοί και όπου γίνονται χριστιανοί συνεχώς χτίζονται ναοί στο όνομά του και συνεχώς θαυματουργεί ο Άγιος και συνεχώς είναι δίπλα στους ανθρώπους. Και εμείς σήμερα δοξολογούμε το όνομα του Αγίου Θεού εδώ και ευχαριστούμε που χαρίζει στον κόσμο τους Αγίους για να μην μείνουμε χωρίς ελπίδα και παρακαλούμε τον Άγιο Στυλιανό να προστατεύει τα παιδιά και τα νύπια και τα μεγαλύτερα. Να δίνει στα ανδρόγυνα παιδιά όταν προσεύχονται για να ικανοποιήσουν τον πόθο της τεκνοποιίας και τη δυνατότητα της συνέχειας της ζωής. Προσευχόμαστε στον Άγιο να δίνει επίσης τη δυνατότητα στα παιδιά να μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Γιατί αυτή η δυνατότητα είναι που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ελπίδα στον κόσμο και να κάνει πιο όμορφη τη ζωή μας. Γιατί ο χριστιανός δεν σκέφτεται το παρόν, σκέφτεται και το μέλλον. Και επίσης δεν σκέφτεται την προσωπική του ζωή, αλλά σκέφτεται τη ζωή των άλλων. Σε αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαφέρουμε από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Η δυνατότητα του να αγαπάς αυτόν που σου κάνει κακό. Η δυνατότητα να αγαπάς αυτόν που σε εχθρεύει. Ο χριστιανός δεν έχει εχθρούς. Πολλές φορές βλέπω να γράφεται υπέρ των εχθρών ημών. Όχι, να μην, δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Δεν έχουμε εμείς εχθρούς. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που μας εχθρεύονται. Εμείς προσευχόμαστε για αυτούς. Ο μόνος τρόπος να εξαφανίσεις τον εχθρό σου είναι να τον αγαπήσεις τόσο πολύ που να τον κάνεις φίλο σου. Ο μόνος τρόπος είναι αυτό, έλεγε ένας φίλος μου στην Αμερική, είχε γίνει και πρόεδρος, ο Τρούμαν. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξαφανίσεις τους εχθρούς. Λοιπόν, ας προσευχόμαστε, ας βάζουμε μεσίπτη τον Άγιο Στυλιανό σε αυτή τη δυνατότητα, όπως και όλους τους άλλους, να μπορέσουμε να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Θα μου πει κάποιος, μα τώρα τι λες. Ναι, ο κόσμος θα γίνει καλύτερος αν κάνει ο καθένας από εσάς ένα βήμα. Γιατί αυτό το βήμα θα το πάρουν οι άγγελοι σας και οι άγγελοι των άλλων ανθρώπων και θα το κάνουν ένα μεγάλο βήμα, μια δρασκελιά και θα το κάνουν ένα άλμα και θα το κάνουν δυνατότητα. Γιατί ο Θεός ευλογεί αυτό που ο άνθρωπος επιθυμεί. Δεν ευλογεί όμως το κακό ευτυχώς. Το κακό συμπορεύεται πάντα με τον αρχαίκακο, τον εκπεσόντα έως φόρο. Αλλά όμως ο Θεός έχει μια απέραντη δύναμη που δεν μπορεί να αντισταθεί ούτε ο έως φόρος ούτε κανείς. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Συγγνώμη που σας κούρασα. Σας αγαπώ όμως και πολλές φορές θέλω να βγάλω από μέσα μου αυτά που με βαραίνουν για να βαρύνουν και εσάς. Να είστε ευλογημένοι και χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πανάγατο Τριαδικό Θεό για την αγάπη που μας δείχνει και που μας αξίωσε να φτιάξουμε αυτό το εκκλησάκι.
να ευχαριστήσω εσάς σεβασμιότατε, τον πατέρα Ιωάννη, τους ψάρτες, όσοι δούλεψαν για αυτό το παστηράκι, όλο το εκκλησίασμα που αγαπάτε και τιμάτε τον Άγιο Στυλιανό μας. Εύχομαι να είναι βοήθειά σας και την ευχή του ο Χριστός και η Παναγία να είναι πάντα μαζί σας, γιατί όποιος έχει μαζί του το Θεό δεν μπορεί να φοβηθεί τίποτα. Εάν ο Θεός πεθυμώ, ουδείς καθυμών. Αυτό ας μην το ξεχνάμε. Να είστε καλά.